Καλησπέρα. Καλά. Καλησπέρα. Είμαστε από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου. Πολύ χαίρομαι που γνωρίζω. Είμαι ο Σταυρός ο Κόντος. Είναι ο Στεφανής ο Δημήτρης, ο Αναγκής ο Χρήστος και ο Γροσομανίδης ο. Χάρηκα πολύ πολύ. Ο Αποστόλης. Δεν θα έρθετε μέσα. Ναι, θα θέλαμε να έρθουμε μέσα. Θα θέλαμε να σας πούμε τα πραγματικά και ουσιώδη αιτήματα που έχουμε. Εμείς δεν ήρθαμε να ακούσουμε τη νέα ΚΑΠ, κύριε Υπουργέ. Η νέα ΚΑΠ θα μας την παρουσιάσετε με ό,τι θετικότερο έχει, γιατί είστε διαβασμένος. Εμείς καν δεν την έχουμε διαβάσει, δεν έχει βγει να την μελετήσουμε, να τη διαβάσουμε για να τη μελετήσουμε. Ναι. Εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα, ουσιώδη προβλήματα στην παραγωγή μας εδώ στο νησί. Ναι. Αυτά θέλαμε να συζητήσουμε για 3 λεπτά. Και να σας παραδώσουμε τα ψηφισμά μας, με τα αιτήματά μας. Είναι και άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Πάντως δεν κάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ λυπάμαι που δεν έρχεστε μέσα, αλλά επειδή κατάλαβα γιατί σας άκουσα ότι είστε εδώ, ήρθα καταρχήν να γνωριστούμε. Και κατά δεύτερο να μου πείτε ό,τι ακριβώς θέλετε να μου πείτε. Φαντάζομαι ότι ή όλοι σας ή κάποιοι από εσάς θα έρθουν να δουν μέσα την παρουσίαση και τη συζήτηση, γιατί η σκέψη δικιά μου ήταν όταν πήγα στο Υπουργείο να διαμορφώσουμε μαζί από κοινού στο μέτρο του δυνατού αυτή την πρότασή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινούρια ΚΑΠ, η οποία φέρνει πολλές αλλαγές, έχει κάποια δυσχέρεια στο να προσαρμοστούμε όλοι όπως σε κάθε αλλαγή, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι στη διάρκεια του χρόνου και ειδικά για περιοχές όπως η δική σας θα είναι θετική. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο εγώ ήθελα και θέλω πάντα να ακούω και τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι ακριβώς θα ζήσουν μέσα σε αυτή την καινούργια ΚΑΠ. Και είμαι στη διάθεσή σας βέβαια να πούμε οτιδήποτε και εδώ έξω στον δρόμο, αγωνιστικά. Ναι, σας το είπα και προηγουμένως. Τη νέα ΚΑΠ εμείς δεν την έχουμε διαβάσει ακόμα. Εσείς την έχετε μελετήσει και έρχεστε να την παρουσιάσετε και πιστεύω ότι θα την περάσετε με τη θετική πλευρά που τη βλέπει η κυβέρνηση. Αυτή η νέα ΚΑΠ όμως είναι η 7η αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Από την αρχή της, από τα 30 τόσα χρόνια μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα αποτελέσματα, τα έχετε δει? Κάνετε μια βόλτα στα χωριά εδώ στην Ήπειρο, στο νησί, να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της ΚΑΠ. Εννοείται συνολικά. Της κοινωνικής αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, εντάξει, βάζουμε το μεγαλοπαραγωγό της Ισπανίας, Ιταλίας, της Ελλάδος με τον βιοπαλαιστή και μικρομεσαίο αγροκτηνοτρόφο της Υπαίθρου εδώ. Ξέρετε τι προβλήματα έχουμε εδώ? Δεν για την ακαρπία. Μα όχι, το βάζουμε. Γιατί για την ακαρπία εδώ 3 χρόνια τώρα. Εντάξει, έχουμε στην πόσα υπομνήματα και δεν έχουμε ούτε το ελάχιστο. Δεν του λέω να το κλείσουν αυτό. Κλείστε το λίγο. Να πω κάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική άποψη για το αν η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική είναι κάτι θετικό ή αρνητικό. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μέσα στο πλαίσιο αυτής της δημοκρατίας που έχουμε και εδώ στο τρόπο που έχουμε μπορεί να διαφωνεί και με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης μπορεί να έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις για τα οικονομικά παραγωγικά μοντέλα. Στο πλαίσιο αυτό, εγώ θεωρώ ότι συνολικά η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική έχει ευνοήσει τους αγρότες και τις αγρότησες σε όλη την Ευρώπη. Ίσως θα έπρεπε αντί να κάνετε αυτή τη συνάντηση μέσα να βγείτε μια βόλτα στα χωριά. Μα πάω, να δείτε πώς έχει ευνοήσει τους αγρότες. Πάω και στρατή. Τα καφενεία είναι άδεια. Δεν τολμά να βγουν έξω οι αγρότες. Καλή διάθεση να έρθω μια άλλη στιγμή και να με πάτε εσείς περιοδεία όπου θέλετε. Να σας πάμε. Υπουργέ, να σας πάμε. Να δείτε τον πόνο μας. Να δείτε τον πόνο μας. Έχουν αδειάσει όλα. Αυτό. Έχουν φύγει, έχει φύγει ο κόσμος από τα νησιά, το καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν να ζήσουμε εδώ με αυτές τις. Μια βασική προσπάθεια είναι ακριβώς να ενισχύσουμε τα χωριά και τα νησιά και την περιφέρεια και για λόγους αναπτυξιακούς και για να μην στηβάζονται οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και για την περιφερειακή συνοχή. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Πάνω σε αυτό, και με μεγάλη χαρά, όποτε πάνω σε αυτό να πω κάτι, σας καθυστερούμε, θα σας καθυστερούμε, αλλά τι γίνεται πάνω σε αυτό, για να δείτε δηλαδή ποια είναι η προτεραιότητα που έχει η κυβέρνηση. 15 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για το πρόγραμμα ένταξη νέων αγροτών στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου. Το χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Εννοείς το Νότιο Αιγαίο, τώρα για το πρόγραμμα πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών. Το Νότιο Αιγαίο πήρε 16. Που είναι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Και εμείς είμαστε αγροτικά, καθαρά αγροτικά, αγροτικά νησιά. Πήραμε 15 εκατομμύρια. Ποιοι θα μπουν? Έχουμε 2.500 αιτήσεις. Χαίρομαι γιατί έτσι κάνουμε και ένα ζωντανό διάλογο. Φοβάμαι ότι έχεις παραπληροφορηθεί. Είναι ακριβώς. Όχι, μην το λέτε αυτό και το λέτε και με επιτρέπετε λίγο. Πληροφόρηση. Δεν είναι 15 εκατομμύρια η χρηματοδότηση. Όχι, είναι 19. Πότε έγιναν 19, κύριε Υπουργέ? Εγώ τι είμαι?
Αυτός που... Εγώ δεσμεύεστε, για το, δεσμεύεστε για αυτό που λέτε. Δεσμεύομαι και χαίρομαι πολύ που το λέμε εδώ, έτσι ενώπιο σε ενώπιο. Υπήρξε αυτή η παραπληροφόρηση. Υπάρχει πολλές φορές μέσα από διάφορες διόδους προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης. Εμείς τι αντιλαμβάνομαστε και τι αντιλαμβάνομαι προσωπικά, ότι στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε πολύ περισσότερους αγρότες από ό,τι έχουμε σε άλλα νησιά που ασχολούνται περισσότερο με τον τουρισμό αναλογικά. Άρα αντικειμενικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, αυτό που κάναμε κιόλας, να αυξήσουμε το ποσοστό των χρημάτων που θα πάνε στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Να επισημάνω ότι υπερδιπλασίασα το ποσοστό των χρημάτων, ή μάλλον τον απόλυτο αριθμό των χρημάτων που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί ακριβώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είπε ο, δεν ξέρω το όνομα του, ο κύριος με την ο Ηλίας. Και έχουμε φτάσει στα 420 εκατομμύρια. Βγάλαμε δηλαδή χρήματα από άλλες πηγές και τις βάλαμε εκεί για να ενισχύσουμε τους νέους αγρότες. Και ενισχύσαμε και το κομμάτι εδώ που έχετε ακριβώς μεγάλη παραγωγή με κεντρικές σας παραγωγές, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε. Στα ελαιόδεντρα με τα προβλήματά τους, στο λάδι. Αυτό είναι το δεύτερο. Με τα προβλήματά τους. Θα σκέψουμε πάνω στο πρόβλημα που έχουν τα ελαιόδεντρα λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω δεσμενών καιρικών συνθηκών. Αυτή η ακαρπή. Άρα το πρώτο. Μας μαστίζει τρία χρόνια. Κάτσε, γιατί είναι καλό αυτό. Το πρώτο βάλαμε στη θέση του. Δεν είναι 14. Δεν το βάλαμε στη θέση του, αλλά εντάξει. Πόσοι θα μπουν από αυτά τα 19. Αυτό είναι. Θα ενταχθούν οι ελαιόδεντρα. Μου είπες ότι βάλαμε λιγότερα. Σου λέω ότι βάλαμε περισσότερα. Αυτό συνεννοηθήκαμε. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα όμως. Όταν δεν είναι καλό αυτό. Είναι το μη χειροβέλτιστο, κύριε Υπουργέ. Όχι. Αυτό είναι. Είχατε μείνει... Δηλαδή είναι 2.500 Είχαμε μείνει, ήρθαμε εδώ και έχεις μια εντύπωση, η οποία ήταν αρνητική. Ναι. Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι δεν θετικό. Είχα τώρα... γραμμένα στα... Αυτό λέω. Αυτό. Τώρα πάμε στο επόμενο. Πώς και ποιοι θα μπουν. Πολύ σωστό. Έχουμε βάλει κάποια κριτήρια. Κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνει αυτό που γινόταν παλιά, να μπαίνουν κάποιοι, να παίρνουν το πριν και στη συνέχεια να μην ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Άρα έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο, στο οποίο βέβαια ευπρόδεκτες είναι προτάσεις του πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε αν κάτι δεν είναι καλό, για να μπορέσουν να ενισχυθούν πραγματικά αυτοί που θέλουν να παραμείνουν αγρότες, και όχι να πάρουν το πριν και να φύγουν. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε μέσα στον οργανωμένο αγροτικό κίνημα ότι αυτά και το πρόγραμμα νέων αγροτών και τα προγράμματα σχεδίων βελτίωσης, αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα όπως εγγυημένες κατώτερες τιμές, όπως μείωση του κόστους παραγωγής, όπως το αφορολογητό μας, όπως ο αναχρονιστικός, να αλλάξουν ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ. Με τον κύριο Λικουρέτζο μιλήσαμε, αλλά δεν βρήκαμε άκρη. Ωραία. Αν δεν αλλάξουν αυτά, 100 προγράμματα νέων αγροτών ή σχέδια βελτίωση να γίνουν, η μικρομεσαία αγροτιά θα είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι τα τελευταία 30 χρόνια. Έχετε δει ότι επισπεύδουμε στους τελευταίους μήνες και αισθάνομαι ότι έχω και εγώ μια προσωπική συμβολή σε αυτό, όλα τα προγράμματα, ούτως ώστε και το σχέδιο βελτίωση να βγουν γρήγορα και οι σύμβουλοι οι οποίοι είχαν μείνει 10 χρόνια στο σιρτάρι να βγουν και αυτά 80 εκατομμύρια και βεβαίως οι νέοι αγρότες και τα βιολογικά και να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Με αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποιος μπορεί να του αρέσει και κάποιος όχι. Το δεύτερο είναι το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ σήμερα και ξέρετε πολύ καλά γιατί. Έχει ανέβει γιατί μετά τον κορονοϊό εκτοξεύτηκε η ζήτηση, έχει ανέβει πάρα πολύ η μετακίνηση, τα ναύλα, τα ναυτιλιακά, οπότε όλες οι τιμές έχουν πάρει πάνω τους. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση κυρίως από την Ασία και την Κίνα και έχουν αυξηθεί οι ζωοτροφές. Εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε διατίμηση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια θέση. Βάλε διατίμηση. Και αυτό το κατανοώ πλήρως. Είναι μια διαφορά ανάμεσα στο ένα παραγωγικό μοντέλο, στο ένα οικονομικό μάλλον μοντέλο και στο άλλο. Από εκεί και πέρα, όπως είδατε, μειώσαμε το ΦΠΑ από το 13% στο 6% πριν από μερικές εβδομάδες. Οι ζωοτροφές πήγαν από το αυτό στο 30% πάνω, το τελευταίο εξάμηνο. Έχετε δίκιο. Δηλαδή ταυτόχρονα, εκτός από αυτό, όπως ξέρετε, προχθές ανακοινώσαμε το πετρέλαιο, αυτό που ήταν ένα πάγιο έτοιμο και δικό σας και όλων των αγροτών και ήταν και δικό μου, γιατί και εγώ από μια γεωργική κτηνοτροφική περιοχή προέρχομαι. Οπότε εκεί στην επιστροφή νομίζω ότι κάναμε το maximum δυνατόν με βάση τα δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία έχουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε στις δύσκολες στιγμές όπως το κάναμε την προηγούμενη χρονιά στους ελαιοπαραγωγούς με αυτό το πριν που δώσαμε λόγω του COVID,
Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι πάντα υπάρχει το πρόβλημα γιατί όπως λες έχουν αυξηθεί πολύ. Το πριν ήταν επιστρεπτέα, μας... λέτε το πριν. Όχι, όχι, το πριν για τις ελιές. Για τον COVID. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική μας είναι στην γραμμή την οποία τη λέτε κι εσείς. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και γι' αυτό πολεμάμε. Σε αυτή την κατεύθυνση πάντως είμαστε. Εμάς τα αιτήματα αυτά, πάντως κύριε Υπουργέ, είναι διαχρονικά. Είναι πολύ παλιά αιτήματα και το κόστος παραγωγής δεν είναι τώρα λόγω COVID. Το πετρέλαιο επίσης δεν ήταν. Και για το πετρέλαιο, γιατί ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν μπορεί να δίνονται αλλού και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τη φορολογία τη μειώσαμε στο πλαίσιο των συνεταιρισμών και αυτό δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψη. Και το αφορολόγητο είναι για μας. Το αφορολόγητο το έχουμε πάει στο σημείο που το έχουμε πάει κάτω από 10.000 ευρώ. Όχι, όχι. Παλέψαμε 40 μέρες στα μπλόκα, πάλεψαν οι αγρότες, συνάδελφοί μας στην υπηρετική χώρα για να το πάμε στο 8.600 και το έχετε κατεβάσει στα 6.700 τώρα. Το πήγατε κι άλλο. Εμείς ζητάμε 12.000, είναι ένα. Ζητάτε 12.000, το ξέρω. Ωραία. Για να μπορούμε να ζήσουμε. Εντάξει. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, βγήκανε κι άλλοι και είπανε. Το δέχομαι, εγώ το δέχομαι. Ότι ανεβαίνουν τα αγροτικά προϊόντα και ανεβαίνουν όλα στο ράφι στο σούπερ μάρκετ. Μας διαβάλλουν. Όχι. Τα προϊόντα στο ράφι δεν θα ξαναπέσουν. Θα μείνουν εκεί ψηλά στο ράφι. Οι πρώτες ύλες θα πέσουν. Τα αγροτικά προϊόντα θα πέσουν πάλι. Ένα λεπτάκι. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ξέρετε, έχουμε κάνει κι άλλες προσπάθειες. Περάσαμε ένα νόμο, τον οποίο τον ψήφισε σχεδόν όλη η Βουλή, 276 ψήφους πήρε, ακριβώς γιατί άκουσα και τις απόψεις της αντιπολίτευσης, άκουσα και τις απόψεις του ΚΚΕ που είχαν σωστές ιδέες και με αυτό το νόμο τι κάναμε, προστατεύουμε τους παραγωγούς από το να πληρώνονται ετεροχρονισμένα από τα σούπερ μάρκετ και τους άλλους εμπόρους, το οποίο άρχισε να ισχύει μαζί με τις ανοιχτές τιμές που τελειώνουν πια. Από την πρώτη του μήνα, από προχθές. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο αβαντάζ για τους αγρότες μας. Και κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και το πολεμάμε. Και εσείς, εγώ το αντιλαμβάνομαι πολύ καλά, ότι πάντα μπορεί να βλέπετε στο μέλλον και να λες και αυτό θεωρώ ότι είναι στραβό, εκεί μπορούμε να το διορθώσουμε. Και μέσα από αυτό το διάλογο θα πηγαίνουμε πιο μπροστά. Δεν είμαστε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Δεν είμαστε ούτε αχάριστοι, ούτε λέμαργοι. Όπως είναι μεγαλοκαρχαρίες τα μονοπόλια, όπως είναι οι μεσάζοντες που μας τρώνε το βιός μας, πραγματικά μας τρώνε το βιός μας. Είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Βλέποντας ότι δεν βγαίνουμε, ότι φυτοζωούμε πραγματικά σε αυτή τη γη και σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό φωνάζουμε συνέχεια και προσπαθούμε να βάζουμε τα δίκαια αιτήματα αυτά που είναι. Βλέπετε και εσείς ότι πολλά από αυτά, και το είπαμε και τώρα, τα προχωρήσαμε. Και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που δεν μου το είπατε, αλλά θα σας το πω εγώ μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι στον βαθμό που το αντιλαμβανόμαστε με το σωστό τρόπο, προσπαθούμε να έχουμε και ένα πλαίσιο δικαιοσύνης και αυστηρότητας στην παρανομία. Έτσι, δηλαδή, τι θέλουμε. Θέλουμε να πατάξουμε αυτό που ήταν μεγάλο πρόβλημα, ειδικά της κτηνοτροφίας, και εδώ έχετε σοβαρή και ουσιαστική και καλή κτηνοτροφία, με τις ελληνοποιήσεις και το τις νοθεύσεις. Ναι. Είδατε ότι με τους ελέγχους που ασκούμε, προχθές στην Θεσσαλονίκη είδα πάλι τη διεπαγγελματική της φέτας, με τους ελέγχους που ασκούμε και το πλαίσιο, το σφίξιμο των λουριών που κάνουμε, η τιμή στο εγωπρόβειο γάλα έχει πάρει 50% επάνω, μέσα σε 6 μήνες. Αυτό είναι υπέρ των παραγωγών. Αν δεν το είχαμε αυτό, η αύξηση των ζωοτροφών θα μας είχε τελειώσει. Ευτυχώς τώρα υπάρχει αυτό το ισοζύγιο. Λύσαμε και το πρόβλημα το οποίο είχατε πολύ καιρό, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν μεταξύ σας κτηνοτρόφοι. Με την καραντίνα. Το οποίο επιτρέπει σε εσάς πλέον να. Κάτω από πιέσεις όμως. Πιέζαμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, τραβήξαμε τι αγώνες για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Μήνες είναι εδώ και το κάναμε. Οπότε τέτοιου είδους πιέσεις να μου τις ασκείτε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό και ωραία, χαίρομαι όταν μπορούμε να βρίσκουμε... Θα σας αφήσουμε μια άλλη πίεση για τις επιδοτήσεις. Κύριε Υπουργέ, για τις επιδοτήσεις. Έχουν κοπεί επιδοτήσεις, έχουν πετσοκοφτεί πραγματικά επιδοτήσεις. Ειδικά με τη νέα οικία που υπογράψατε για τα βοσκοτόπια. Αυτό να το δείτε. Εκεί τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που έλεγες πριν. Δηλαδή να ενισχύσουμε τον πραγματικό παραγωγό. Το ξέρετε πολύ καλά, μέσα στη δουλειά αυτή είσαστε, ότι πάρα πολλοί δηλώνουν ψεύτικα ζώα, παίρνουν και εκμεταλλεύονται επιδοτήσεις, οι οποίες τελικά από πού φεύγουν, από τις τσέπες των πραγματικών. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε
με διάφορους τρόπους μέσα στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην μας λέτε απαταιώνες, μόνο μας λέτε απαταιώνες. Είπα εγώ αυτό. Όχι, αλλά λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το σύστημα και αυτό έρχεται και μετακυλείται στους πολλούς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Κάτι που στο νησί μας δεν έχουμε. Είμαστε όλοι. Ωραία. Αν εδώ γίνανε κάποιες αστοχίες ή λάθη με την πληρωμή, μεγάλη χαρά θα έχω αν μου δώσεις τα στοιχεία. Συγκεκριμένα αφημί ανθρώπων να μου τα στείλετε για να τα εξετάσουμε και να δούμε γιατί. Να πάρουμε τα γραφεία, τα μελετητικά, να σας τα στείλουμε. Με μεγάλη χαρά. Γιατί όχι. Μεγάλη χαρά, το είπα και στη Βουλή αυτό, το λέω και εδώ, θα το πω και μέσα. Εμείς θα θέλαμε να σας δώσουμε και το ψήφισμα που συντάξαμε σήμερα, όσοι παρευρεθήκαμε εδώ, με τα αιτήματά μας. Να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ πολύ, θα το πάρω. Εύχομαι να έρθει και κάποιος από εσάς ή κάποιο από εσάς μέσα. Εμείς τα έχουμε δημοσιοποιήσει όλα αυτά και άσχετα από το αν έρθετε μέσα ή όχι και μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όποιες προτάσεις έχετε για τη συνδιαμόρφωση και το ξαναλέω, τη συνδιαμόρφωση της πρότασής μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινούρια ΚΑΠ, είναι ευπρόσδεκτες. Ξέρετε ποιο είναι το αυτό. Ότι λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Πάντα στους δρόμους. Διεκδικούμε στους δρόμους. Εντάξει, αρέσει κιόλα αυτό. Όχι, μ' αρέσει. Δεν είμαστε μαζόκες. Είναι η αγωνιστική διαδικασία. Δεν είμαστε μαζόκες. Είναι στο πετσί σου. Τι μας το λέτε αυτό. Χάρηκα πολύ. Είχαμε και άλλες δουλειές. Και άλλες δουλειές είχαμε να κάνουμε. Αλλά βγαίνουμε στον δρόμο γιατί δεν έχουμε άλλο. Δεν είναι μαζοχισμός. Ο αγώνας και η διεκδίκηση είναι το μάτι της δημοκρατίας. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε και βγαίνετε στον δρόμο. Είπα ότι σου αρέσει να διεκδικείς. Άλλο αυτό. Χάρηκα πολύ.